Τι έχεις καλντρέπεσαι, ε. Α, κι άλλο κι εσύ. Τι, δεν σ' αρέσουν οι αφέλειες, ε. Τι. Ήθελες κάτι άλλο τώρα. Τι. Φοβάσαι ότι κοπήκανε πολύ. Τι. Τι. Για τις αφέλειες, στενοχωριέσαι. Τι. Πες μου, αγάπη μου. Τη λατρεύω αυτή την κοπέλα, τη λατρεύω. Κοιτάξτε τη κούκλα. Για να σε δω, μωρό μου. Μπράβο. Αχ, μωρέ, γιατί. Στεναχωριέμαι, μωρέ, που στεναχωριέται. Εντάξει, δεν θα ήθελα τόσο κοντά. Αυτό εδώ. Και πού το είδες, βρε Χριστούλα μου. Το είδες. Κάτσε να το δεις στο τέλος. Στο τέλος ξυρίζει το γαμπρό, δεν λέει. Μ? Μ' ακούς. Ναι, ναι, ακούω. Μ. Μπράβο. Αθήνα, δεν πάει να ετοιμάσει τη βαφή. Να πάνε. Δεν ήθελες μια αλλαγή, βρε αγάπη μου. Ήθελα, αλλά τόσο υπερβολικό. Δεν ήθελα από εκεί κάτω που ήταν να φτάσει το πάρα. Ναι. Ποτέ δεν τις ήθελα. Έτσι μου δείξε η Βόνη. Εγώ ξέρεις γιατί δεν στεναχωριέμαι πρώτη φορά, γιατί όντως θα τις ταιριάζουμε τόσο πολύ. Και όταν δει τον εαυτό της, γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν τα έχει τολμήσει ο κόσμος. Και εδώ ερχόμαστε να κάνουμε πράγματα που τα τολμάμε εμείς για τους άλλους. Οπότε είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα της αρέσει. Και όταν ηρεμήσει, γιατί πάνω απ' όλα, όταν έχεις άρνηση, οτιδήποτε και καλό να σου κάνει κάποιος, δεν θα το δεχτείς καλά. Δηλαδή, όταν είσαι αρνητικά προκατηλημένος για το οτιδήποτε, δεν θα το ευχαριστηθείς. Έχεις δίκιο, γιατί και έτσι όπως τη βλέπω, ότι σπάνε που δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ούτε έχει βαφτεί ούτε τίποτα. Ναι. Και αυτό τι είναι, αγορέ είναι εδώ πάνω. Τι είναι. Καλά, ακριβώς ωφελείς δεν είναι. Μη στενοχωριέσαι. Είσαι μια κούκλα, καμία σχέση. Στο λέω αλήθεια. Σου πάει πάρα πολύ. Και να δεις που θα γίνει και η βαφή, Χριστούλα, θα το δεις και θα μου πεις το τέλος. Εντάξει. Ναι. Μπράβο. Αχ, μ' αρέσει που κλαις έτσι. Σου πάει το δάκρυ. Αλήθεια, Χριστούλα. Αχ. Τι πιστεύεις, ότι είναι αγοραίο αυτό εδώ? Είναι δυνατό? Θεωρώ ότι επειδή η ρίζα μου πέφτει πολύ χαμηλά μπροστά, ότι θα με ενοχλεί συνέχεια. Και δεν θα μπορώ να τις έχω έτσι. Αλήθεια? Ναι. Όχι, Χριστούλα μου, δεν συμφωνώ. Αυτό δεν είναι αγοραίο. Αυτό είναι αφέλεια. Της πηγαίνει απόλυτα αυτό που βλέπω. Εάν μείνει τόσο γεωμετρικό, επειδή έχουμε στρογγυλό κεφάλι, γιατί είναι όλο το κεφάλι της πολύ στρογγυλό, θα της πηγαίνει νομίζω πάρα πολύ. Ναι. Κακός κλαις, μωρό μου.